Καθοριστική σημασία θα είναι η προσέλευση των πολιτών στις κάλπες για την ανάδειξη της ηγεσίας του ενιαίου φορέα της κεντροαριστεράς, σύμφωνα με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Ο πρόεδρος του Ποταμιού πραγματοποίησε ανοιχτή πολιτική ομιλία συζήτηση στα Γιάννενα, ενώ νωρίτερα επισκέφτηκε διαδοχικά την περιφέρεια και το Δημαρχείο και συναντήθηκε με τον Αλέξανδρο Καχρημάνη και τον Θωμά Μπέγκα. Το πρώτο μου κάλεσμα είναι η συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια. Εάν ψηφίσουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, θα είμαστε όλοι νικητές. Εάν ψηφίσουν λίγοι, εάν ψηφίσουν 100.000 πολίτες, θα είμαστε όλοι ηττημένοι, ακόμα και αν νομίζουμε κάποιοι ότι είμαστε νικητές. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο στόχος δεν είναι να φτιάξουμε ένα μικρό κόμμα απλώς για να μοιράσουμε ξανά κάποιες καρέκλες με ένα νέο πρόγραμμα. Ο στόχος είναι να ηγεμονεύσουμε στην πολιτική ζωή. Και αυτό δεν μπορεί να ξεκινήσει με μία ήττα στην εσωκομματική, εσωκινηματική διαδικασία. Επιμένω λοιπόν και αυτό που ζητώ προκαταβολικά πριν αρχίσουμε να συζητάμε, να διαφωνούμε, να συμφωνούμε, επιμένω ότι ο μεγάλος μας στόχος πρέπει να είναι να πάει πολλής κόσμος στις κάλπες. Ακόμα ο κόσμος δεν έχει συσταθεί όσο θα έπρεπε. Θεωρώ ότι βιαστήκαμε. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κάποιες εβδομάδες ακόμα να κάνουμε ένα διάλογο στην κοινωνία. Αλλά όλα αυτά είναι περασμένα. Τώρα η ημερομηνία έχει δοθεί. Είναι 12η Νοεμβρίου. Θα πρέπει τις 3 εβδομάδες που απομένουν να γίνει μια συζήτηση στην τοπική κοινωνία, να τολμήσουμε να μιλήσουμε σε ανθρώπους που δεν είναι στον πυρήνα είτε της Δημοκρατικής Παράταξης, είτε του Ποταμιού, είτε των άλλων κινήσεων. Ανθρώπους που μέχρι χθες φλερτάρανε με τη Νέα Δημοκρατία ή ανθρώπους που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να τους πούμε ότι εδώ υπάρχει μια προοδευτική πρόταση, μια νέα πρόταση, κάτι εντελώς καινούριο και θα πρέπει να ενισχυθεί από τη δική σου ψήφο. Αυτό είναι που λέω εγώ σε όλη τη χώρα και ελπίζω ότι η συντηρητική πλειοψηφία αυτό που με ακούει μεταδίδει αυτό το μήνυμα και στην υπόλοιπη κοινωνία. Υπάρχουν σημαντικά πράγματα που συνέβησαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Μπορώ να σας αναφέρω πολλά. Προσπάθειες θετικές, προσπάθειες του Πεκονή, του Μπένου, του Αυγερινού, της Διαμαντοπούλου. Υπάρχουν πολλές θετικές προσπάθειες. Του Σιμίτη σε σχέση με την ένταξή μας, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ο Ανδρέας με τα μεσογειακά προηγούμενα προγράμματα και ο Σιμίτη μετά με την ένταξή μας στο ευρώ. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μην απροστάτευτε αυτή η κουβέντα που λένε κάποιοι γιατί μπήκαμε στο ευρώ. Αυτά είναι εφόδια που πρέπει να τα έχουμε. Ο πρόεδρος του Ποταμιού ζήτησε νωρίτερα τη στήριξη τόσο του Περιφερειάρχη όσο και του Δημάρχου στο να κινητοποιηθεί και να αντιληφθεί ο κόσμος τη σημασία που έχει η συμμετοχή σε μια τέτοια δημοκρατική διαδικασία. Κάναμε μια συζήτηση για γενικότερα ό,τι κοιτάμε να κάνουμε στην Ήπειρο και του είπα ότι θέλουμε μεγάλο αγώνα, ο αγώνας είναι τεράστιος, γιατί πρέπει να φτάσουμε τα πράγματα εκεί που να μην μας λέει κανένας κάντε παραπέρα. Αυτός ο αγώνας θεωρώ ότι πρέπει να γίνει με όλους μαζί, δεν πρέπει να έχει διαχωριστικές γραμμές, γιατί η τύχη είτε έχουμε γραμμές είτε δεν έχουμε, αν δεν πετύχουμε θα είναι κοινή. Γι' αυτό όλοι μαζί και το εύχομαι και καλή επιτυχία στους σκοπούς του. Μιλήσαμε και λίγο για τα δικά μας ζητήματα, γιατί θέλουμε μια βοήθεια και από τον Περιφερειάρχη, όπως και από όλους τους ανθρώπους που έχουν κύρος στην περιοχή, να οθήσουν τον κόσμο να πάει στις κάλπες, να ψηφίσει. Δεν έχει σημασία ποιο θα ψηφίσει ο καθένας, σημασία έχει να αυξήσουμε τη συμμετοχή. Να μην υπάρχουν άνθρωποι που κάθονται μακριά από την πολιτική, αλλά με κάποιο τρόπο να εμπλέκονται και να επηρεάζουν. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον αυτό το εγχείρημα και προσωπικά το παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα δε στις μέρες μας που το συνδυάζω αυτό που θέλω να πω με το αποτέλεσμα που είχαμε και στις εκλογές της Αυστρίας, που πραγματικά ήταν ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα για την Ευρώπη, για την προοδευτική Ευρώπη, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε με προσοχή όλα τα εγχειρήματα τα οποία γίνονται στο δημοκρατικό τόξο της Ευρώπης. Και ο χώρος βέβαια τον οποίο συζητάμε κεντροαριστερά είναι ένα σοβαρός δημοκρατικός χώρος της Ευρώπης. Θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το εγχείρημα διότι ενεργοποιεί τους πολίτες και
καλεί τους πολίτες για μια συμμετοχή σε μια διαδικασία, εγώ θα πω πιθανά μερικές φορές και χωρίς να ανήκουν στον ίδιο πολιτικό χώρο, αλλά νομίζω ότι η ενεργοποίηση των πολιτών και η συμμετοχή τους σε μια τέτοια διαδικασία είναι σημαντική σε αυτή την κατεύθυνση. Οι δήμαρχοι δεν μπορούν να είναι στρατόπεδο του ενός ή του αλλού, έχουν να επιτελέσουν ένα σπουδαιότερο ρόλο, αλλά μπορούν να προπαγανδίσουν τη συμμετοχή, γιατί η συμμετοχή μας απομακρύνει από κάποια λάθη, όπως αυτά που έχουν συμβεί στη Γερμανία, στην Αυστρία, καλά τα λέει, αλλά και προηγουμένως και στη χώρα μας. Μεγάλη συμμετοχή είναι το δικό μας, η δική μας προσπάθεια, και είναι σύμμαχοι, νομίζω, αρκετοί δήμαρχοι στο να προπαγανδίσουν ότι μπορεί ο κόσμος να έρθει, να ψηφίσει, να εκφραστεί.